Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σύντομος και θα σας μοιράσω την παρουσίασή μου. Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για το σχολικό δίκτυο και για τις θετικές, θα σταθώ κυρίως στις θετικές επιπτώσεις των εκπαίδευσης στη ζωή των μαθητών. Πριν από μερικούς μήνες προέκυψε το γνωστό πρόβλημα πλέον της πανδημίας του κορονοϊού. Οι ειδικοί πρότειναν ενός μέτρο αντιμετώπισης την ουσία επαφής μεταξύ των ανθρώπων, οπότε αναγκαστικά από τα σπίτια μας έπρεπε να δούμε άλλους τρόπους να εργαστούμε, να εκπαιδευτούμε, να ψυχολογηθούμε κτλ. Το Μάρτιο, λοιπόν, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, το Υπουργείο Παιδείας για να συνεχιστεί κατά το δυνατόν ομαλότερα η εκπαιδευτική διαδικασία, αποφάσισε την εγγραφή όλων των παιδιών, όλων των μαθητών και μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προκειμένου να έχουν λογαριασμούς πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναφέρω αμέσως μετά. Αυτό ήταν μια διαδικασία που διήρκησε περίπου 3 εβδομάδες. Γράφτηκαν πάνω από 150 μαθητές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα με μια ηλεκτρονική αίτηση των γονιών και των επιδεμόνων. Με υψηλά, με απόλυτο δίκτυο ασφάλειας, καθώς τα στοιχεία των παιδιών ελέγχονται από τη βάση δεδομένων που υπάρχουν τα στοιχεία των παιδιών. Άρα, το τονίζω αυτό για να πούμε ότι οι υπηρεσίες που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του σχολικού δικτύου στα σχολεία και στους μαθητές είναι σε ένα απολύτως ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για την τηλεκπαίδευση λοιπόν προσφέρθηκαν δύο επιλογές, της ασύγχρονης και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση από την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς το σχολικό δίκτυο συνεργάζεται με την Cisco που δίνει το λογισμικό WebEx και παρέχει την υπηρεσία σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω του WebEx και για την ασύγχρονη υπάρχουν οι πλατφόρμες, οι γνωστές, η E-Class που έχει πάνω από 1,2 εκατομμύρια μέλη και η πλατφόρμα E-Meet. Αυτές οι δύο πλατφόρμες παρέχουν υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως λέμε, και λειτουργούν συμπληρωματικά. Σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, το Υπουργείο Παιδείας εξασφάλισε δωρεάν πρόσβαση από οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται ο καθένας, σε δίκτυο δηλαδή κινητής τηλεφωνίας και ακόμα και όσοι μαθητές δεν έχουν διαδίκτυο μπορούν να συμμετέχουν στην πλατφόρμα WebEx μέσω του απλού τηλεφώνου. Οι δείκτες που έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί δείχνουν ότι όλοι οι μαθητές κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών σε πολύ μεγάλα, δηλαδή εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς. Γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία πλέον με αυτόν τον τρόπο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι ένας τρόπος που επιλέχθηκε, αλλά επιβλήθηκε εξαιτίας των συνθήκων της πανδημίας. Ωστόσο, στο τέλος αυτής της πορείας, δηλαδή όταν η πανδημία πια αντιμετωπιστεί και φύγει από τη ζωή μας, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες από όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρονται τώρα έχει νόημα, έχει αξία εκπαιδευτική να συνεχίσουν να προσφέρονται συμπληρωματικά με τη διαζώση της διδασκαλίας. Να δούμε κάποια αρνητικά αρχικά και στη συνέχεια θα δούμε τα θετικά. Τα αρνητικά λοιπόν στοιχεία που μπορούν να προκύψουν από μια επαφή με το διαδίκτυο και ειδικά με την εκπαίδευση είναι προβλήματα που αφορούν με διαρροή προσωπικών δεδομένων, να μην τα φυλάμε σωστά τα προσωπικά μας δεδομένα των γονέων, κακόβουλα λογισμικά, ιή κτλ. Ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε σε κάποιες περιπτώσεις ήταν κάποιοι να εισέρχονται σε ηλεκτρονικές τάξεις ενώ δεν είχαν κανένα δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτές και να κάνουν φάρσες ως εκπαιδευτικών, τα οποία όλα αυτά φυσικά αντιμετωπίζονται γιατί τα ίχνη τα ψηφιακά υπάρχουν και δίνονται στις αστυνομικές αρχές όταν ζητούνται. Άρα όλοι αυτοί θα λάβουν το δρόμο της δικαιοσύνης εφόσον έχουν κάνει κάποιο παράνομο. Ένα ίσως πρόβλημα σημαντικότερο, θα μας τα πούν και οι πιο ειδικοί, είναι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε μια οθόνη, που φυσικά αυτό δεν είναι μόνο τηλεκπαίδευση, αλλά είναι συνδυαστικά και από άλλες δραστηριότητες που μπορεί να έχει ένα παιδί. Και αυτό δημιουργεί αρνητικά προβλήματα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μια τάση του
παιδιού ειδικά να απομονώνεται από τις υπόλοιπες δραστηριότητές του. Ωστόσο, το αφέλτης της εκπαίδευσης είναι περισσότερα. Στην παρούσα φάση μας επέτρεψε να κρατήσουμε σε επαφή τους μαθητές με τους δασκάλους του και τους μαθητές του. Φανταστείτε, αν δεν υπήρχε αυτό και ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, με ποιον τρόπο θα υπήρχε κάτι ανάλογο. Ζούμε σε μια εποχή που ευτυχώς οι τεχνολογίες μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Η τηλεκπαίδευση καταργεί την απόσταση πολύ εύκολα. Με λίγα κλικ μπορούμε να βρούμε γνώσεις από ένα ωκεανό γνώσεων, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, από καταξιωμένους οργανισμούς, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια κτλ., που προσφέρονται συχνά δωρεάν. Με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ειδικά, έχουμε την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών και τη δημιουργία αίσθησης αμεσότητας και οικειότητας και εγκύτερης μεταπαιδευτικού. Επίσης, σημαντικό είναι ότι και τα παιδιά εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες, με έναν τρόπο όμως που δεν είναι μόνο μέσα από παιχνίδια που συνήθως τα παιδιά έχουν επαφή, αλλά με έναν τρόπο πιο συγκροτημένο και πιο σωστό. Για άλλα ωφέλη είναι ότι η ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση μπορεί να έχει ένα ρυθμό που ο κάθε εκπαιδευόμενος να τον ορίσει μόνο αυτό. Αυτό βέβαια ίσως να μην αφορά τόσο πολύ τη σχολική εκπαίδευση, αλλά τις πιο μεγάλες, τις πιο πάνω βαθμίδες εκπαίδευσης, όπου μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να διαμορφώσει μόνο στο δικό του ρυθμό μάθησης. Πολλά ακούγονται για την ισότητα της γνώσης. Οι ειδικοί λένε ότι η τηλεκπαίδευση συντελεί στην ισότητα της γνώσης, είναι ένα δημοκρατικό μέσο, γιατί άρει περιορισμούς που θα απέκλειαν ομάδες, όπως για παράδειγμα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα σε δυσπρόσιτες περιοχές κτλ. Εγώ στο Πανεπιστήμιο έχω φοιτητές που έχουν προβλήματα σοβαρά κινητικότητας και δυσκολεύονται πάρα πολύ να φύγουν στο φυσικό αμφιθέατρο, στη φυσική τάξη, και με το διαδίκτυο έχουν μια πολύ μεγαλύτερη, για αυτούς τουλάχιστον, ευκολία και συμμετοχή. Και επίσης το μαθησιακό υλικό μπορεί να είναι πολλών τύπων, με βίντεο, με παρουσιάσεις, με ήχους, με όλων των ειδών τα ψηφιακά μέσα, και έτσι γίνεται πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον. Τώρα, το σχολικό δίκτυο δίνει ένα set από υπηρεσίες, δεν θα τις αναφέρω όλες. Είπαμε το E-Class είναι η υπηρεσία του φοιτητού του πιο μεγάλου ενδιαφέρον. Κύριε Παρασκευά, να σας ζητήσω, να σας παρακαλέσω να πάμε λίγο εντάχει, γιατί είναι η κυρία Μακρύ και περιμένει να κάνει το χαιρετισμό της και ήδη την έχουμε καθυστερήσει. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι τελείωσα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι η υπηρεσία του σχολικού δικτύου για την τηλεκπαίδευση είναι η ηλεκτρονική τάξη και η τηλεδιάσκεψη WebEx. Και δευτερευόντως υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες όπως τα ιστολόγια, τα σχολικά περιοδικά, τα συνεργατικά έγγραφα, οι βίντεο παρουσιάσεις και προφανώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Σχολικό Δίκτυο. Αυτές λοιπόν είναι οι υπηρεσίες που δίνει το Σχολικό Δίκτυο για να υποστηρίξει την τηλεεκπαίδευση, και φυσικά, αν θέλετε οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να απευθυνθείτε στις δομές υποστήριξης του Πανεπιστημιακού Σχολικού Δίκτυου. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.